Τι κάνετε, πώς είστε? Χαθήκαμε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Γι' αυτό αποφάσισα να ξανακάνω ένα βιντεάκι μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Τουλάχιστον πέρασε το καλοκαίρι, πάλι καλό που πέρασε το καλοκαίρι, γιατί κουράστηκα να κάνω βίντεο και να υδρώνω, να σκάω από αυτή τη ζέστη που είχε το καλοκαίρι. Τώρα έχει τσιλάρει λίγο καιρός, έχει έρθει το ωραίο χουχουλιάρικο κρυάκι, οπότε εντάξει, θα βοηθήσει πάρα πολύ πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με χτύπησε αυτό το φαινόμενο που χτυπάει σε εισαγωγικά τους περισσότερους. Εντάξει, δεν θα το πω YouTuber, γιατί δεν θεωρούμε YouTuber ακόμα. Hello, darkness, my old friend. Όσους αυτούς τέλος πάντων που δημιουργούν ένα περιεχόμενο online, το οποίο είναι η έλλειψη φαντασίας και έλλειψη ιδεών. Αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και αποφάσισα να ανοίξω σήμερα την κάμερα και να σας κάνω ένα βιντεάκι που αφορά ξανά το κρασί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μύθους και αλήθειες που υπάρχουν στο κρασί. Ένας μύθος γενικά που υπάρχει είναι ότι... ένα γεγονός που υπάρχει είναι ο πονοκέφαλος που μας φέρνει το κόκκινο κρασί. Γενικά λένε ότι ο πονοκέφαλος αυτός που προκαλείται από το κόκκινο κρασί είναι ταφιώδη. Να μου πεις, well now, τι είναι τα ταφιώδη? Τα ταφιώδη είναι κάποιες χημικές ενώσεις. Οι χημικές αυτές ενώσεις υπάρχουν και στη φύση γενικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν τις φλούδες των σταφυλιών, υπάρχουν στα κρεμμύδια, υπάρχουν στα σκόρδα και το καθεξής. Ωστόσο, δημιουργούνται φυσικά επίσης και κατά τη διάρκεια που φτιάχνεται το κρασί, κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης του κρασιού. Γενικά τα ταφιώδη είναι αντιμικροβιακά, πάρα πολλοί λινολόγοι, νοπή κτλ. Προσθέτουν στο κρασί τους ταφιώδη προκειμένου να δράσει, για παράδειγμα, ως συντηρητικό για το κρασί, για να μην μας χαλάσει μέσα σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, έχουν υπάρξει έρευνες που έχουν δείξει ότι κάποιες άλλες τροφές έχουν περισσότερα ταφιώδη από το κρασί. Όπως για παράδειγμα το αποξηραμένο δαμάσκηνο ή το αποξηραμένο περίκοκο, τα αποξηραμένα ρούχα θα έλεγα, τα αποξηραμένα φρούτα γενικά έχουν μεγαλύτερες ποσότητες από ταφιώδη παρά το κρασί. Οπότε δεν είναι ταφιώδη όπως πιστεύαμε όλοι. Τι είναι όμως? Οι ισταμίνες είναι εκείνες που δημιουργούν ουσιαστικά τον πονοκέφαλο όταν πίνουμε κόκκινο κρασί. Γενικά το κόκκινο κρασί περιέχει περισσότερες ισταμίνες από ό,τι περιέχει το λευκό κρασί. Γι' αυτό λέμε ότι το κόκκινο κρασί προκαλεί τον πονοκέφαλο. Και είναι εκείνες οι οποίες προκαλούν αυτές τις εξάψεις που νιώθουμε όταν πίνουμε το κόκκινο κρασί. Προκαλούν τη διαστολή των αιμοφόρων εγγύων. Ή αν έχετε παρατηρήσει σε κάποιους, κοκκινίζουν τα μάγουλά τους. Μη σου τύχει. Γενικά, καλό είναι όταν πίνουμε κρασί, αλλά και όταν πίνουμε γενικά οποιοδήποτε αλκοόλ. Επειδή το αλκοόλ ουσιαστικά αφυδατώνει τον οργανισμό, γιατί ο οργανισμός εκείνη την ώρα τον βγαίνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Θέλει να βγάλει τις τοξίνες από μέσα του. Οπότε, τι κάνει? Ρουφάει όλο το νερό που έχεις διαθέσιμο στον οργανισμό σου, προκειμένου να δουλέψει και να αποβάλει τις τοξίνες. Οπότε, αν του στερήσει και στο νερό και τον ποτίζει ακόμα περισσότερο αλκοόλ, μετά τι θες να κάνει? Θα λαγκάρει ο οργανισμός, μια και καλή. Καλό είναι να τον ενυδατώνουμε συνέχεια τον οργανισμό μας όταν πίνουμε. Ένα καλό τρίκ είναι να πίνουμε με κάθε ποτήρι κρασί και ένα ποτήρι νερό. Και άμα πίνουμε και πριν από το κρασί μας νερό, ακόμα καλύτερα. Super wow. Ο δεύτερος μύθος που υπάρχει γενικά εκεί έξω είναι ότι το πιο ακριβό κρασί είναι και το καλύτερο κρασί. Σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό. Η τιμή που έχει το κάθε κρασί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας πολύ βασικός και βασικά πολλά βασικά μαζεύτηκαν. Ο βασικότερος τέλος πάντων παράγοντας που καθορίζει γενικά το αν θα είναι ακριβό το κρασί ή όχι είναι η μαμά φύση. Γιατί αν ο καιρός δεν είναι καλός, για παράδειγμα τη μία χρονιά, τότε δεν θα δώσει και πολύ ποιοτικό κρασί. Επίσης, επίσης, πέρα από τα σταφύλια είναι αν θα απαλλαιωθεί αργότερα το κρασί μας σε βαρέλι. Αν, ας πούμε, ο παραγωγός χρησιμοποιεί βαρέλια, αυτό είναι κόστος που κάπως πρέπει να το βγάλει. Επίσης είναι το όλο promotion που θα κάνει αργότερα, το είναι ο τρόπος πώλησης μέσω χονδρέμπορα ή όχι. Γενικά, μπερδεύονται
πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την τελική τιμή του κρασιού. Οι διαφορές μεταξύ φθηνού και ακριβού κρασιού είναι ότι το φθηνό, τα σταφύλια που φτιάξανε τέλος πάντων το φθηνό κρασί, είναι λίγο πιο random σε εισαγωγικά. Δηλαδή προέρχονται λίγο από πολλές περιοχές. Έχει καθόλου βαρέλι μέσα ή έχει πάρα πολύ λίγο βαρέλι. Και τις περισσότερες φορές έχει λίγο παραπάνω υπολειμματικά σάκχαρα προκειμένου έτσι να το κάνει λίγο πιο ευχάριστο. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και ένα πάρα πολύ άλλο βασικό παράγοντα που είναι το marketing. Υπάρχουν κάποιες έρευνες online. Θα αφήσω τα link από αυτές τις δύο τις έρευνες που λένε ότι η μία, τέλος πάντων, για παράδειγμα, έβαλε κάποιους ανθρώπους να δοκιμάσουν τρία κρασιά τα οποία προέρχονται από την ίδια ποικιλία. Ουσιαστικά είναι το ίδιο κρασί, είναι σαρντονέ. Απλά τα βάλανε σε τρεις διαφορετικές τιμές. Και ο κόσμος έδειξε να επιλέγει και να του αρέσει πιο πολύ εκείνο που είναι πιο ακριβό. Ωστόσο, οι ίδιοι επιστήμονες κάνανε το πιο ακριβό κρασί λίγο πιο όξινο. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που το κάνανε λίγο πιο όξινο, πάλι οι καταναλωτές διάλεξαν το πιο ακριβό κρασί να πιούνε. Στη δεύτερη έρευνα τώρα, σκάναραν κάποιοι επιστήμονες τον εγκέφαλο κάποιων καταναλωτών και τους έδωσαν να δοκιμάσουν δύο δείγματα από κρασί. Ωστόσο, αυτά τα δύο δείγματα ήταν το ίδιο κρασί, απλά το πρώτο δείγμα ήταν πιο ακριβό και το δεύτερο δείγμα ήταν πιο φθηνό. Και εντόπισαν μετά, στα αποτελέσματα, ότι οι καταναλωτές ένιωθαν μεγαλύτερη ευχαρίστηση πίνοντας το δείγμα που ήταν το πιο ακριβό και όχι το πιο φθηνό. Παρόλο που ήταν όμως το ίδιο κρασί. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να μην σας μπέρδεψα. Προσπαθώ γενικά να τα λέω όσο πιο απλά γίνεται και κάποιες φορές πάνω στην προσπάθειά μου να τα λέω πιο απλά, τα κάνω πιο δύσκολα. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι απορία γενικά έχετε και άμα θέλετε να μου πείτε κάτι κτλ., γράψτε το μου κάτω στα σχόλια και σχολιάστε οτιδήποτε άλλο θέλετε, ό,τι άλλο θέλετε. Αυτά από μένα, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, τα γνωστά μας, like, κουτουλού, κουτουλού. Και αυτά. Και θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Φιλάκια!